Είναι γεγονός ότι έγινε μια καταγγελία και από τον Ιατρικό Σύλλογο, κάτι το οποίο μας θορύβησε και σαν υπηρεσία οφείλαμε να κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει ο νόμος. Έτσι λοιπόν έγινε μια εξέταση επί τόπου, όπου σε ένα κέντρο αισθητικής, όπου από μια επιτροπή, η οποία εκεί αποτελείται από κάποια αισθητικό, από τον Ιατρικό Σύλλογο και από την υπηρεσία μας. Παρουσία νομίζω και της αστυνομίας, δύο αστυνομικούς. Από εκεί και πέρα κατεγράφει το γεγονός, ό,τι προβλέπεται έγινε, τώρα έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα και νομίζω ότι από εκεί παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης, αν και κατά πόσο είναι νόμιμο ή όχι. Δεν ήταν στην ειδικότητά του συγκεκριμένου γιατρού, έτσι, ναι, ποιο ήταν? Από ό,τι γνωρίζουμε δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε ονόματα, δεν είναι γραμμένος καταρχάς στον Ιατρικό Σύλλογο, είναι κάτι το οποίο είναι παράνομο. Από εκεί και πέρα δεν είχε ειδική άδεια. Εν τω μεταξύ περιπτώσει εκείνος αρνείται ότι έκανε τέτοιες παρεμβάσεις και από ό,τι λέει περαστικός ήταν και βρέθηκε εκεί γιατί γνώριζε την αισθητικό. Αυτά βέβαια μένει να αποδειχτούν στην πράξη από την υπηρεσία της, την εισαγγελική αρχή. Εμείς απλώς καταγράψαμε, κάναμε τη δουλειά μας σαν περιφέρεια, μια και έχουμε και υπό την αρμοδιότητα τη δική μου, είμαι υπεύθυνος για την υγεία, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έπρεπε να κάνουμε το σωστό και αυτό πράξαμε.